Καλησπέρα σε όλους μάγκες, καλώς ήρθατε στο βίντεο όπου θα μιλήσουμε για κάποια καινούργια leaks που ίσως έχουν να κάνουν με ένα μελλοντικό event του Fortnite και επίσης για μια αναλλαγή που έφερε το update 11.11 που δεν τη συζητήσαμε χθες στο βίντεο επειδή τη θεώρησα αρκετά σημαντική να έχει και δικό της βίντεο, είναι μια αλλαγή στο χάρτη. Όμως πριν πάμε να δούμε τι σας έχω σήμερα, υπενθυμίζω καταρχάς ότι έχουμε stream ώρα 4, θα παίξουμε box fights με subscribers 2v2 και όποια ομάδα μπορεί να νικήσει τη δική μου ομάδα θα παίρνει ένα γερό promote στο chat με links. Λοιπόν, επίσης υπενθυμίζω ότι έχουμε και ένα giveaway μάγκες στο κανάλι για Darkfire Bundle στο PlayStation 4, μπορείτε να συμμετέχετε όλοι. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι subscribe στο κανάλι με καμπανάκι για να μην χάνετε ούτε βίντεο ούτε stream, να είστε πάντα ενημερωμένοι και εννοείται να κάνετε support the creator με τον κωδικό που σας δείχνω μάγκες μου. Βοηθάτε αφάνταστα το κανάλι με τις αγορές σας στο item shop έτσι και δεν σας κοστίζει τίποτα. Πάμε τώρα, αφού τα είπαμε όλα αυτά, να εξετάσουμε τι σας έχω σε αυτό το βίντεο. Θα ξεκινήσω με την αλλαγή στο χάρτη πρώτα και μετά να δούμε τα leaks. Η αλλαγή στο χάρτη μάγκες που δεν παρατηρήσαμε κιόλας χθες στο stream είναι ότι το νησί στο κέντρο του χάρτη έχει αλλάξει πίσω στο κανονικό. Έχει γίνει δηλαδή αυτή η καλύβα του ψαρέμματος. Αυτόν τον νησί που συζητάμε εδώ ήταν το νησί του Storm King κατά τη διάρκεια του Fortnite Verse Event και του Halloween, όπου πολεμούσαμε αυτόν τον βασιλιά του Storm, αυτόν τον τούμπανον τέρας για το Storm King Limited Time Mode. Επίσης μάγκες, αυτόν τον νησί από ό,τι φαίνεται θα παίξει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στην ιστορία του Fortnite. Καταρχάς, είναι κεντρικό σημείο του χάρτη, είναι απομονωμένο, βρίσκεται μόνο του μέσα στη λίμνη και πάρα πολλοί leakers, youtubers και content creators λένε ότι αυτόν τον νησί είναι η βάση, ας το πούμε, είναι το κέντρο των events του Fortnite. Από ό,τι φαίνεται η Epic Games θα χρησιμοποιεί αυτόν τον απομονωμένο νησί για να κάνει τα events. Ίσως δούμε και τα Χριστούγεννα εδώ κάποιον event, κάτι όπως είδαμε με τον Ice King στη σεζόν 8 να φέρει κάποια χιονοθύελα, αν ίσως έρθει κάποιον κάστρον εδώ, δεν ξέρω μάγκες μου, οτιδήποτε μπορεί να γίνει τα Χριστούγεννα, μπορεί να έχουμε κάτι τρελό. Πάντως το Halloween event φέτος ήταν πάρα πολύ ωραίο και χαίρομαι που η Epic Games κάνει κάθε χρόνο τα events της και καλύτερα. Επίσης μάγκες μου, το σημαντικό είναι εδώ ότι ο χάρτης έχει πάει πίσω στο κανονικό, έχουν φύγει και όλα τα Halloween πράγματα εκτός από έναν κατάστημα Storytel Room με το update 11.11, άρα προετοιμαζόμαστε θα έλεγα για το Χριστουγεννιάτικο event που θα ξεκινήσει πάρα πολύ σύντομα μέσα στο Δεκέμβρη. Το δεύτερο κομμάτι του βίντεο μάγκες είναι ένα leak το οποίο έχει να κάνει με το Save the World, αλλά τα files βρίσκονται μέσα στο Battle Royale folder. Δηλαδή αυτά τα assets που θα σας δείξω, αυτά τα textures, είναι για το Fortnite Battle Royale. Όσοι παίζετε Save the World θα γνωρίσατε από τη φωτογραφία ότι είναι το Atlas. Είναι μία μηχανή το οποίο σε κάποια missions, άμα καταφέρεις και την προστατεύσεις, καταστρέφει το Storm. Ίσως στο μέλλον, κρίνοντας από αυτά τα leaks που έχει βρει ο Lucas 7 Yoshi, να συνδέσουμε το Save the World με τον Battle Royale στο μέλλον. Έχουμε πάρα πολλά στοιχεία σε αυτόν τον χάρτη ότι το Save the World συνδέεται με τον Battle Royale. Θα κάνω και ένα βίντεο για να το συζητήσουμε αυτό στο μέλλον. Αλλά από ό,τι φαίνεται η Epic σχεδιάζει κάποιον event όπου θα χρησιμοποιήσει τα Atlas από το Save the World για να πολεμήσει το Storm. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, ίσως δούμε και ένα Atlas στο κεντρικό νησί του Fortnite, μιας και το συζητούσαμε στο βίντεο για αυτήν την αλλαγή που έγινε χθες. Και είπα να σας τα συνδέσω γιατί μάγκες δεν ήθελα να κάνω ξεχωριστά βίντεο για τον καθένα. Θεώρησα ότι όλα έχουν να κάνουν, ας το πούμε, με events του Fortnite και το χάρτη του. Άρα είναι μια καλή ευκαιρία να τα συζητήσουμε μαζί, είπα. Μάγκες μου, αυτά είναι και το βίντεο. Πείτε μου τι πιστεύετε για το κεντρικό νησί του Fortnite που αλλάζει με τα events. Θεωρείτε ότι θα έχουμε κάτι εδώ και τα Χριστούγεννα? Και επίσης πείτε μου τη γνώμη σας για αυτήν τη μυστηριώδης μηχανή που έχει γίνει leaked, το Atlas to Save the World. Καλή συνέχεια σε όλους, σας περιμένω και στο stream ώρα 4 να είστε όλοι μέσα να παίξουμε box fight με subscribers και εννοείται πάντα like, share, subscribe στο κανάλι, support the creator με τον κωδικό MT1993 κάτω παύλα 96 για να μπείτε και στην κλήρωση του Darkfire Bundle που τελειώνει το Σάββατο και εμείς θα τα πούμε πάρα πολύ σύντομα, να είστε πάντα καλά μάγκες μου.